Γάτα, μπράβο! Τσικάκι! Πες μας τι πήρες. Πάμε στα παπάκια! Τι έχουμε εδώ! Τι έχουμε! Παιχνίδια! Αυτά τα κρατήσαμε στην άκρη για το καλοκαίρι και η Βασιλική μόλις τώρα ανακάλυψε και τα καινούργια της παιχνίδια. Τι είναι! Σας είχα δείξει στο κανάλι μου ένα βιντεάκι με πράγματα που έχω πάρει για τη Βασιλική. Και συγκεκριμένα έχω πάρει διάφορα ζωάκια στις φάρμας. Γιατί τις κάνω αρκετές φορές messy play με ζώα. Τώρα που θα καλυτερεύσει ο καιρός, εννοείται πως θα κάνουμε και messy play και με άλλα πράγματα. Έχω πάρα πολλές ιδέες. Απλά θέλω λίγο να βγάλω τα χαλιά, να συμμαζευτεί λίγο το σπίτι, να καλυτερεύσει και ο καιρός. Και να μπορώ να παίζω με τη Βασιλική και να κάνω και άλλα πραγματάκια. Τώρα θα μαγειρεύω. Οπότε είναι μια καλή λύση και γρήγορη λύση, χωρίς να λερώνει πάρα πολύ. Με μια ηλεκτρική να καθαρίζονται και να μην θέλει και πολύ προετοιμασία. Hey you! Hey me! It is you, dot me, it is you, dot me, it is you, dot me. Κάντε πως είστε, ελπίζουμε όλοι καλά. Σήμερα το βιντεάκι που βλέπετε ξεκινάει με το messy play, το βλογάκι μας μάλλον. Ανοίξαμε κιόλας το πρώτο μας παιχνίδι. Τώρα θα τα ταΐσουμε τα ζωάκια. Αυτά είναι τα παλιά μας ζωάκια, είναι λίγο έτσι πιο φουσκωτά. Τα βάλουμε εδώ πέρα. Τα ζωάκια είπαμε να ταΐσουμε, εσύ γιατί τρως. Μαζεύουμε από εδώ όλη τη βρώμη με το κουτάλι, τη μεταφέρουμε εδώ. Και από εδώ ταΐζουμε τα ζωάκια μας έτσι όλα. Τώρα θα τα ανοίξουμε κιόλας πλαστικά. Ξέχνα πάρα πολύ καιρό να βρω τέτοια ζωάκια. Και χαίρομαι που τα βρήκα γιατί είναι πιο αληθοφανή κιόλας από αυτά τα κλασικά, όπως εκείνη η Αγελάδα για παράδειγμα. Θα την κρατήσω λίγο απασχολημένη μέχρι να τελειώσω εγώ το φαγητό μου. Έχουμε λοιπόν γάτα, σκύλο, προβατάκι, κόκορα, πάπια, τσικάκι, cute και την Αγελάδα. Και πάμε να δούμε πώς παίζουμε με αυτά και πώς πρέπει να τα ταΐζουμε. Κοίτα Βασιλική τώρα τι θα κάνουμε. Αυτό τι είναι, τι ζωάκι. Γάτα, μπράβο. Να αφήνουμε εδώ τη γάτα. Αυτό. Κακά. Κοκοράκι, μπράβο. Αυτό. Κατσικάκι. Κατσικάκι, σαν αυτό που είδαμε. Αυτό. Μουφ, μουφ. Σκυλάκι. Έχουμε και αυτό. Τι είναι αυτό. Κακά. Αυτό τι είναι. Η Αγελάδα, αλλά αυτό. Παπά. Παπάκι, μπράβο. Προβατάκι. Σκοπός του παιχνιδιού μας. Σκοπός του παιχνιδιού μας είναι να ταΐσουμε όλα τα ζωάκια, να βάλουμε εδώ το φαγητό, κοίτα. Πρέπει να μαζέψεις δηλαδή όλη τη βρώμη, κουτάλι έτσι, κοίτα. Τη μαζεύεις όλη τη βρώμη με κουτάλι και τη βάζεις εδώ για να ταΐσεις τα ζωάκια. Ωστόσο εγώ εδώ κάνω τη φασολάδα μου, τη σιγουδράζω. Ίσως θέλει και λίγο πιο χαμηλά να τη βάλω. Έβαλα μέσα τα λαχανικά καρότα, κρεμμύδια με την ντομάτα. Ανακάτεψα έτσι πάρα πολύ ωραία. Και πρόσθεσα μετά τα φασόλια και τα αφήνω τώρα να σιγοβράσουν. Όσο θα παίξω εδώ πέρα με τη Βασιλική. Βέβαια μπερδεύτηκα και έβαλα κρύο νερό αντί για νερό από βραστήρα. Και ελπίζω να μην αλλάξει τα αποτελέσματα με την τελευταία φασολάδα που είχα κάνει και ήταν τέλεια. Να είμαι κι εγώ. Τελείωσα βασικά επίσημα με τη δουλειά. Φάγαμε και μεσημεριανό την πολύ αγαπημένη μας φασολάδα. Η μαμά βέβαια έβαλε ένα κρυφό συστατικό αυτή τη φορά. Έβαλε μπούκοβο για να απογειώσει λέει τη γεύση. Τη έψε λίγο παραπάνω και ήταν λίγο ένα τσικ πικάντικο. Βασικά δεν το καταλάβαινε απευθείας, αλλά σου ερχόταν μετά λίγο γεύση. Παρ' όλα αυτά έγινε πάρα πολύ νόστιμη. Είναι η πρώτη πικάντικη φασολάδα που τρώω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά άξιζε γιατί λένε ότι το πικάντικο σου ανοίγει για την όρεξη. Οπότε φάγαμε καλά, αυτό έχω να πω μόνο. Και νομίζω άρεσε πάρα πολύ και στη Βασιλικούλα. Βασιλική. Βασιλική. Σου άρεσε η φασολάδα της μαμάς. Σου άρεσε η φασολάδα της μαμάς. Ναι. Έφαγε δύο πιάτα, φανταστείτε. Δοκίμασε κιόλας τι θέλω πρώτη τη δόση. Οπότε ήμασταν πάλι καλά, όλα good, στα όρια. Επίσης, ξεχάσαμε να σας δείξουμε και το καινούριο, το καλούδι βασικά της κουζίνας μας. Τα οποία τα είχαν πάρει εδώ και αρκετές μέρες, αλλά τώρα καταφέραμε να τα τοποθετήσουμε και να μπουν στη θέση τους. Λόγω χώρου και το ένα και το άλλο κτλ. Και θέμα οργάνωση ήταν λίγο. Πριν από ένα χρόνο περίπου, είχαμε βρει αυτά εδώ πέρα τα ποτηράκια με τα οποία είχα πάθει προσωπικά τρέλα και ήθελα να τσάρσαν πάρα πολύ γιατί ψάχναμε τέτοια ποτηριά. Βέβαια, όπως μπορείτε να δείτε, είναι σταμπαρισμένα με το λογότυπο της Coca-Cola, κάτι το οποίο λέγαμε, OK, δεν είναι ότι πιο τέλειο, αλλά
Είναι πάρα πολύ ωραίος ο σχεδιασμός τους, αλλά πραγματικά μας βλέπεις πάρα πολύ σαν ποτήρι. Θέλαμε να πάρουμε αρκετά, δηλαδή να φτιάξουμε ρε παιδί μου ένα σετ. Δυστυχώς όμως κάτι έτυχε και όταν πήγαμε στο μαγαζί να τα πάρουμε, είχαν φύγει όλα τα τεμάχια και δεν ξαναφέρανε στα κοντά, οπότε μείναμε με τρία τέτοια ποτήρια όπως μπορείτε να δείτε, που ήταν ένα σετ το οποίο έχει περισσέψει. Και τώρα πριν λίγο καιρό έβγαλε το Vico μία κολεξιόν, κάτι καινούργια ποτήρια για το καλοκαίρι, παιδιά, που πραγματικά όταν τα δείτε είναι αυτά εδώ πέρα, τα λατρεύετε απλά. Είναι σε τύπου τενεκεδάκι και όταν ας πούμε θες να πιεις κάτι ιδιοσιαστικό μέσα, ένα καλοκαιρινό ποτό φανταστείτε, ή αναψυκτικό ή το οτιδήποτε χυμός, βάζεις μέσα και τα παγάκια και φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Και πέρα από αυτό είναι και βολικό, είναι έτσι όταν το πιάνεις στο χέρι, δεν ξέρω, έχει μια περίεργη αίσθηση. Είσαι σε φάση σαν να πίνεις ας πούμε πραγματικά σε τενεκεδάκι. Απλά έχει αυτό το transparency, το διάφανο, το οποίο ας πούμε βλέπεις τα παγάκια, βλέπεις μέσα αν έχεις κόψει και κανένα φρούτο ενδεχομένως. Είναι αρκετά ιδιαίτερο ποτήριο και σχεδιασμός τους. Και έχει μια μεγάλη σειρά το Vico βασικά. Έχει και κάτι άλλο που είναι και για κρύο και για ζέστη, να διατηρείται έτσι λίγο μέσα στο ποτήρι. Αξίζει να τα δείτε. Εμείς πήραμε και ολοκληρώσαμε ένα τέτοιο σετ, οπότε είμαστε κάπως γιουχού, επιτέλους μετά από ένα χρόνο. Και δεν έχει κανένα λογότυπο πάνω, οπότε είμαστε good to go. Είχαμε μια διαφωνία με τον Αλέξη, που λέω ότι αυτό το ποτήρι που έχουμε, αυτό είναι το γεμάτο. Γεμάτο το θέλω, κυρία μου. Μην γεμάτο κρέβεις. Είναι. Όχι, τόσο είναι κανονικά το γεμάτο. Γιατί? Κανονικά έτσι το πάνω και το σετ. Εδώ δεν είναι το τέρμα. Δεν έχει σημασία, τόσο είναι το γεμάτο. Μου λέει ότι είναι ίδια τα ποτήρια. Άμα το μισό φέρει. Νομίζω ότι δεν έφυγε τόσο πολύ. Άρα είναι μεγαλύτερα τα ML. Και θες να το ζυγίσουμε. Όχι, όχι, εντάξει, μην το ζυγίσουμε. Άρα αυτό το ποτήρι είναι ό,τι πιο τέλειο, γιατί όταν πίνεις το καλοκαίρι κάτι, θέλεις να είναι μπόλικη ποσότητα. Και σκέψου ότι αυτά τα πήραμε γιατί ήταν τα πιο μεγάλα, έτσι. Και δεν του φαίνεται εντωμεταξύ. Wow, πάρα πολύ ωραία. Ήρθαμε με την Ωνά και με τη Βασιλική να περπατήσουμε. Να πιούμε και ένα φυσικό χυμό πήγε να πάρει ο μπαμπάς. Βασιλική, εμείς τι χυμό πήραμε, ξέρεις? Πορτοκάλι, ανανά και φράουλα. Φράουλα. Ήθελα καρότο, αλλά δεν είχε καρότο, οπότε. Φράουλα, ναι! Ο μπαμπάς δεν ξέρω τι χυμό θα πάρει. Είμαι πολύ περίεργη πάντως. Πες μας τι πήρες. Ένα, βασικά πήρα δύο. Φυσικούς χυμούς με πορτοκάλι. Φράουλα. Ανανά. Ανανά, μπράβο, και στο δικό μου έβαλα και grapefruit μέσα. Μπαμπάβα. 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 Νόστιμο. Μπαμπά. Αρέσει ο χυμός. Δοκιμάζει το Αλέξη. Λέξη. Δοκίμασε το μωρό του Αλέξη και ένα θα σας πω. Έβαλε grapefruit μέσα και κόντυψε να. Δεν ξανά ήπια χυμό. Αυτό ήταν. Βασικά. Ο Αλέξη το κρατάει τώρα. Θα το πιω εγώ. Βασικά είναι λίγο ξινούτσικο, αλλά δεν ξέρω αν τη άρεσε ή όχι. Ήταν λίγο να μην κατάσταση θέμα. Ήταν του Αλέξη ανανάς, πορτοκάλι, φράουλα και grapefruit. Ενώ μας ήταν χωρίς το grapefruit. Για πες, ο άλλος ο χυμός. Πάρα πολύ καλό βγήκε. Βέβαια δεν ξέρω αν ήταν καλό συνδυασμό φράουλα με grapefruit, αλλά. Ήρθε και έδεσαι το γλυκό. Θα δείξει μετά. Όχι, ρε. Καλά είναι. Τι πιες βλέπω. Μου άρεσε, ρε. Ωραίο ήταν. Το δικό σου, κοίτα. Παγιατεύει. Φεύγουν οι βιταμίνες. Εν τω μεταξύ, τη Βασιλική της άρεσε πάρα πολύ. Ο δικός μου. Τον είπε όλο, βλέπετε. Ο δικός μου. Και φοβάται το καημένο να πιει τώρα, επειδή πιει από το δικό του. Η Ελένη έχει πάρει τη μικρή. Προσπαθεί να οδηγήσει. Έχουμε έρθει την απογευματινή ωραία μας βολτίτσα στο πάρκο. Να δούμε τα παπάκια, τα λουλούδια, όπως βλέπετε. Α, σμπρώχνει και η Βασιλική το καρότσι. Α, τώρα εξηγούνται όλα. Μάλιστα. Επίσης δεν ξέρω αν δείξαμε την καινούργια μας παπούτσια. Μεταφορέσαμε σήμερα. Όχι πρώτη φορά, αλλά σε βίντεο νομίζω πρώτη φορά είναι. Πάμε στα παπάκια! Αυτά τα παπάκια μας! Όπα, κοιμούνται, Βασιλική, τι κάνουνε! Θες να ανέβουμε να τα δούμε? Για να δώσω μου εσύ το χεράκι, πάμε! Ανέβα, έλα! Ανέβα, μπράβο! Ήρθανε οι φίλες, οι πάπιες μας! Θα τις δώσουμε να φάνε! Μάμη, πήγαινε εκεί να τις ταΐσουμε! Πα! Κοίτα πώς θα τις ταΐσει η μαμά! Κοίτα! Πάει το χέρι μας. Όχι, αυτή είναι ήρεμη που πάει. Δεν πάω καθόλου. Σιγά μην το έβαζα εγώ το χεράκι μου εκεί μέσα να μου το φάει. Έξεψε πάλι. Δεν πειράζει. Κατάλαβα, δεν θα φάνε τίποτα. Από πάνω πέτοντα. Έτσι θα το δώσω μόνο. Κατάλαβα, πάει το χέρι μας. Βάλε έξι με στη γωνία. Έλα, Βασιλική, τα έχεις. Έλα, βάλε στο φιλερό μου, τρέπω. Έλα. Αυτές είναι πιο επιθετικές. Φοβούνται, έτσι, στο καλό. Δεν μπορεί να το φάει. Προτιμάει το καρότσι, θα τρελαθώ. Βασιλική την έχει δει πολύ σοβαρά τώρα. Μπαμπά. Μπαμπά, παιχτάκι.
Ορίστε. Το βγάζει αυτό το. Φέρτε στην μπαμπά αυτό. Μαμ. Δεν γκέι, μαμ, μαμ. Γκέι. Δεν γκέι. Μπράβο. Μαμ, να σκουπίσουμε λίγο το χεράκι σου. Δεν γκέι. Νόστιμο είναι, μαμ. Μπράβο το κορίτσι. Και αφού περπατήσαμε, κάναμε τη γυμναστική μας σε μια τεράστια κιόλα ανηφόρα. Συλλέψαμε τη βασιλική που τρώει. Τοστ και είπαμε να πάρουμε κι εμείς να φάμε κάτι. Λέξη τώρα είναι μέσα και περιμένει, παραγγέλνει. Και εμείς εδώ είμαστε στο σκυλάκι με τη βασιλική. Νάνι, όμορφο είναι. Νάνι, κάνει, κοιμάται. Νάνι, κάνει, όμορφο είναι. Βασιλική, έτσι χάλια τη σκουπίσαμε. Και θα συνεχίσει το τόστ, ήθελα και αυτή ένα διάλειμμα. Έφαγε σχεδόν τα 2, μην πω και 3 πέμπτα. Έφαγε τα 2 πέμπτα από το τόστ, σχεδόν το μισό δηλαδή. Αϊ. Με την υπέροχη Θέα ανεβήκαμε όλη την ανηφόρα. Ο Αλέξης ξεκίνησε και όλος να τρώει. Η Βασιλική θα φάει και αυτή το τόστ. Καλή όρεξη. Επίσημα γυρίσαμε στο σπίτι. Παιδιά, είναι τόσο τέλειο το να είναι 9 παρα 5 η μικρή να έχει πάει τώρα μόλις για ύπνο. Να έχεις κάνει τα ντουζάκια σου, να έχεις ετοιμαστεί και να είναι όλα τα πιάτα πεντακάθαρα. Να τα έχεις συμμαζέψει, να έχεις κάνει τη βόλτα σου και τώρα να έχεις φάει και κάτι, οπότε να μην πεινάς. Και τώρα απλά να κάθεσαι να βλέπεις μια ταινία, μια σειρά, να διαβάσεις ένα βιβλίο. Θέλω να σας κάνω ένα update γιατί έχω φτάσει σε ένα καλό σημείο, μπορώ να πω, σχεδόν τελειώνει αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσω σήμερα. Είμαι στην σελίδα 79 και έχει γύρω στις 110, οπότε σκεφτείτε ότι μου μένει ούτε μία ώρα διαβάσματος. Επειδή με ρωτήσατε να σας πω κιόλας έτσι γνώμες και μου προτείνατε κιόλας πάρα πολύ ωραία βιβλία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να ανάψω κανένα φως να με βλέπεις. Είναι πάρα πολύ καλό το συγκεκριμένο βιβλίο. Μιλάει για το άγχος, πως όλα αυτά είναι μέσα στο μυαλό, πως είναι οι σκέψεις, ότι είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, ότι είναι καλό. Και γενικά πιστεύω ότι ταυτίζομαι με πάρα πολλά από αυτά που λέει. Γενικά η γενιά μας, τα παιδιά γενικά τώρα του 2010 και μετά θα πω τον 21ο αιώνα. Ναι, εκεί βασικά τον 20ο-21ο αιώνα. Υπάρχει πάρα πολύ άγχος, όχι μόνο από την νεολαία, από όλους γενικά. Και παίζει πάρα πολύ το κομμάτι γενικά ψυχολόγοι και το βλέπεις παντού. Είτε τηλεόραση, είτε κοινωνικά δίκτυα, παντού. Αναλύει και λέει και κάποια πράγματα γι' αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ γενικά. Είναι ευκολοδιάβαστο. Είμαι τώρα στις ασκήσεις χαλάρωσης και φαρμακολογία. Την ουσία έχω διαβάσει μέχρι και το πώς το διαχειριζόμαστε. Έχει ακόμη πάρα πολλά πράγματα να μας πει και δίνει και με παραδείγματα για τη σκέψη και επεξεργασία, λέει, τη σκέψη. Πολύ ενδιαφέρον φαίνεται από εδώ και πέρα. Τελειώσαμε επίσης και τη σειρά μας. Τώρα πάλι θα έλεγα τα μυστικά της ΕΔΕΜ. Τελειώσαμε τη σειρά Καλώς ήρθατε στην ΕΔΕΜ, τη σεζόν 2. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε τώρα. Αν θα παίξουμε κάτι, αν θα διαβάσουμε κάποιο βιβλίο. Γιατί και ο Αλέξης ξεκίνησε βιβλίο. Ξεκίνησε το άλλο αυτό. Το οποίο είναι το βιβλίο που θα ήθελες να είχαν διαβάσει οι γονείς σου και τα παιδιά σου, θα σε ευγνωμονούν που το έκανες και έχει φτάσει και αυτό σε ένα καλό σημείο από ό,τι μου είπε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Γενικά, για γονείς. Και όχι μόνο. Γενικά, όσοι έχετε έτσι επαφή με παιδιά, θα έλεγα ότι είναι πολύ καλό βιβλίο. Αυτό είναι βέβαια λίγο πιο μεγάλο σε σχέση με αυτό. Θέλει περισσότερο χρόνο. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας για σήμερα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κάναμε τη βολτούλα μας. Είδαμε, όπως είδατε, και την Ουνά, την Ελένη. Γιατί είναι έτσι λίγο μια δύσκολη περίοδος τώρα. Ειδικά και όταν είσαι τελευταίο έτος σχολείου και εξετάσεις και. Είναι πολύ ωραίο που περνάμε έτσι χρόνο μαζί της όποτε μπορούμε και κάνουμε κάποιες ωραίες δραστηριότητες και με τη μικρή και όλοι μαζί. Subscribe εδώ πέρα στο κανάλι και εμείς οπωσδήποτε θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!